Θέλω να σου πω κάτι τώρα που σε κοιτάω τόση ώρα. Ορίστε. Σε μισό. Γιατί? Πολύ βαρύ αυτό που είπες. Γιατί είναι πολύ βαρύ το 3-1 μέσα στο Καραϊσκάκι. Εγώ το έβαλα. Εσύ το έβαλες. Το έβαλα τα δύο. Τα δύο τα έβαλες εσύ. Και τώρα μια και το δημοσιοποιήσατε μόνοι σας. Γιατί ανέβασε μια πολύ γλυκιά φωτογραφία ο σύντροφός σου. Αυτή εδώ σε ασανσέρ είναι εδώ. Στο ασανσέρ που συναντιόσαστε. Ναι. Λοιπόν. Μπράβο, το παιδί το αξίζει όμω. Είναι πάρα πολύ. Θέλω πάντως, να πω κάτι, μπράβο. Μου επιτρέψει να πω κάτι. Είχε γενέθλια το Σάββατο. Είχα γενέθλια το Σάββατο. Χρόνια πολλά. Γιατί δεν μου έστειλε χρόνια πολλά. Γιατί δεν το ήξερα. Ήσουν εντάξει, εγώ δεν πειράζει. Συγχωρώ. Θέλω να πω όμω κάτι. Σε εκτιμώ και σε αγαπάω. Το ξέρω, οπότε, και χαίρομαι πάρα πολύ που πα και επαγγελματικά νομίζω καλά φέτο και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και ξεχωρίζει και πα και στα προσωπικά σου. Γι' αυτό σα ζηλεύω περισσότερο. Για τον έρωτά σου ζηλεύω περισσότερο πραγματικά. Γιατί δεν βγάλαμε καμία φωτογραφία για να μιλήσουμε γι' αυτό και δεν θέλω κιόλα να μιλάμε πολύ περήφανη για το. Για το Φώτη. Απλά δεν θέλω να είμαι φιδωλή, γιατί ο κόσμος που ακολουθεί τις ομάδες, οι ίδιοι που στείλανε χθες συγχαρητήρια, ναι. Οι ίδιοι θα είναι αυτοί που πάλι θα κατακρίνουν. Θα βρίσκουν όταν χαθεί ένα γκολ. Και θα πάρει η μπάλα και εμένα. Έχει και επειδή δίκιο. Δεν αξίζει στο Φώτη, είναι πολύ σοβαρός αθλητής, δεν του αξίζει να κρίνεται για την προσωπική του ζωή, το αξίζει να κρίνεται μόνο για το επαγγελματικό κομμάτι. Πάντως, μπορεί όμως τελικά, δεν το ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς, μπορεί και να συμβαίνει η προσωπική ευτυχία και η ισορροπία σε κάποιους αθλητές να λειτουργεί πολύ θετικά στο να παίζουν καλύτερα τελικά. Είμαστε ήρεμοι και μπορεί να λειτουργεί αυτό. Κάνει την καλύτερη χρονιά. Επειδή δεν το λες, κάνει νομίζω ότι είναι μακράν ο καλύτερος Έλληνας σκόρερ στην Ελλάδα. Και μάλλον στέρισε το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Πάλι καλά που είμαι Παναθηναϊκός στο Πόλο, παιδιά. Το λόγο του γιού. Ό,τι μάθω και να μάθω. Όσο φίλοι μου Παναθηναϊκοί μου λένε την Ελένη Βουλγαράκη, θα τη γιορτάζουμε κάθε Σάββατο για το επόμενο δίμηνο. Τώρα το λένε αυτό, κάτσε να δούμε. Μακάρι να το θυμούνται. Λοιπόν,